κανονικά. Αλλά αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι θα μπορούσαμε να τα αποδικεύσουμε μόνοι μας, γιατί έχουμε αποδείξει. Υπάρχει το σχέδιο από το 2011, υπήρχε μετά από πίεση δική μου στον τότε υπουργό Μανιάτη και συμφωνία εντός εισαγωγικών για το πώς θα γίνει. Σχέδιο, μελέτη κανονική. Υπήρχε ενταγμένο σε χρηματοδότηση το έργο. Το 18 λοιπόν έχει τελειώσει και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι προδότες. Γιατί όταν μπορείς και έχεις δυνατότητα να αποδικεύσεις φυσικό αέριο, σημαίνει ότι έχεις τεράστιο υπερκέρδος, όπως στα Ιγούρα σήμερα. Αν αποδίκευες με 20 δολάρια, τώρα που είναι 100 ή 150 που θα πάει, θα κερδίσεις 6-7 φορές σε πάνω λεφτά. Ένα δις θα γινόταν 7 δις. Και τα 7 δις αυτά μπορείς να τα πάρει ο Έλληνας. Ο φτωχός, ο πεινασμένος, ο ρακένδυτος. Αλλά είπαμε, αυτούς ψηφίζετε. Δείτε λοιπόν τι είπα στην Βουλή για να καταλάβετε πολλοί από εσάς, γιατί έχετε τσουνάμι με την αλήθεια. Παρουσιάσαμε μελέτη εδώ στο Ριγεροβούλιο, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει, κανένας δεν διαφέρεται εδώ μέσα. Μελέτη για την αξιοποίηση του εξαπλημένου κοιτάσματος στην Νότια Καβάλα, για να γίνει αποθήκευση. Κύριε Υπουργέ, γράψτε το. Είναι το μοναδικό υπόγειο αποθηκευτικός χώρος φυσικού αερίου στη χώρα. Υπάρχει. Το κάναμε, κύριε Αλεξιάδη, αυτό με τον κύριο Μανιάτη. Το 10-11 συνεργαζόμενος βουλευτής τον κύριο Μανιάτη τότε για να μιλήσω για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Η Ελλάς διαθέτει χώρο υπόγειο για να κάνει αποθήκευση. Οριμάστε το έργο το 13. Ρωτήστε τον κύριο Μανιάτη. Κάτω το Πασό, έχει εκλογές τώρα. Εντάχθηκε στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. PSIS. Το έργο είχε προσδοκόμενη λειτουργία το 18. Και δεν κάνατε τίποτα. Ούτε εσείς, ούτε εσείς, ούτε εσείς, ούτε εσείς και σήμερα δεν έχουμε αποθήκευση. Αυτή είστε. Ένας βουλευτάκος, τότε ο Μελόπουλος με τον κύριο Μανιάτη τον υπουργό, κάναμε αγώνα. Και δεν κάνατε τίποτα. Στη σημερινή ενεργειακή καταιγίδα θα είχαμε μείωση στην τιμή φυσικού αερίου με την αποθήκευση. Και δεν είχε αρκετή ακόμα το έργο. Τα κερδίζαμε από τότε, μίλησε με τον κύριο Μανιάτη τον υπουργό, 10 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ αν είχαν αποδικέψει φυσικό αέριο, όπως είχε πει ένας βουλευτής τότε ο Βελόπουλος και ένας υπουργός ο Μανιάτης. Γι' αυτό σημαίνει πολιτική, κύριε Υπουργέ, πρόβλεψη. Δεν κυνηγάν οι σωστοί ηγέτες τις εξελίξεις από πίσω. Ο ηγέτης δημιουργεί ο ίδιος εξελίξεις και πρέπει να είναι θετικές. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και είναι μια διαφορά. Γιατί μου έλεγε ο Πιλ, ο γραμμένος εδώ, πώς γίνεται αποθήκευση με ρωτούν, ρε Πρόεδρε. Μα υπήρχε. Υπήρχε. Από το 2011 υπήρχε. Και βέβαια στη διεθνή αγορά, στο μάρκετ, δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει μόνο σου. Κάνεις προαγορά όγκου φυσικού αέριου. Αλλά αν θες να κάνεις και αποθήκευση, η Ελλάδα έχει χώρο. Ποιος είναι ο χώρος που έγινε εξόρυξη στον πρίνο και μια τεράστια λεκάνη, όταν έμεινε μια λεκάνη, λεκάνη που πλέμε τα ρούχα μας, τεράστια λεκάνη που βγήκε το πετρέλαιο από εκεί και είναι έτοιμη αποθήκευση για να αποθηκεύσουμε σαν φυσικό αέριο. Για να το αποθηκεύσουμε, δεν χρειαζόμαστε δεξαμενές. Τεράστιο κύριε Ξαμενές, τεράστιος όγκος. Η μελέτη υπήρχε. Το έργο ορίμασε, έπρεπε να έχει γίνει το 17-18 και ακόμα δεν ξεκίνησαν. Ποιοι από το 10-11 ποιοι ήταν, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ. Και τους ξαναψηφίσετε. Να, αυτό που βλέπετε εδώ. Όταν φεύγει το πετρέλαιο από κάτω, μένει αυτή η λεκάνη, όχι απορροής, η λεκάνη το κύλο, το κύλο με αυτό το τεράστιο, όπου μπορείς εκεί να κάνεις αποθήκευση. Αερίου, αποθήκευση σας λέω. Αλλά ποιος να τα ξέρει αυτά, ρε παιδιά. Ποιος να τα γνωρίζει αυτά. Που άκουσα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και αυτός λένε εγκληματίες, να προτείνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάρει φυσικό αέριο η Ευρώπη, λέει, από την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ. Κάτσε ρε μεγάλε. Αφού έχω φυσικό αέριο η χώρα μου, η Ελλάδα μας, γιατί να μην κάνουμε εξόρυξη κι εμείς και να είμαστε μέσα στις τέσσερις χώρες που θα τροφοδοτούν την Ευρώπη για 30 χρόνια, όπως έλεγε η Deutsche Bank. Μόνο τα κοιτάσματα τα ελληνικά τα κατέθεσε αυτό στην Βουλή. Κανένας δεν διαφέρει από τα πάρει. Τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλοι. Και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και οι Σιριζέοι, όλοι τα ξέρουν. Όλοι. Η αξία δυνητικά για την Ελλάδα είναι 300 δις, θα κερδίσει μόνο η Ελλάδα. Το 25% της αξίας του κοιτασμάτων. Ένα δις, 200-300 δισεκατομμύρια, το κοίτασμα, η αξία του. Τα κάνουμε τις ελληνικά μας το 25%. Τα λέει το Deutsche Bank. Και λέει ότι για 30 χρόνια δυνητικά η Ελλάδα μπορεί να ταΐζει ενεργειακά όλη την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, παιδιά. Και λέει
γεγονός. Ισραήλ, Κύπρος και Αίγυπτο να δίνουν λέει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ρε αγόρι μου, αφού έχεις εσύ δικό σου φυσικό αέριο, γιατί δεν κάνεις εξόριξη να ταΐσεις εσύ την Ευρώπη και η Ευρώπη να εξαρτάται από σένα ενεργειακά. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή μου βγαίνουν εκφράσεις του πεζοδρομίου που μπορεί να εκθέτουν και τον θόκο του πολιτουργού, τον δρυμικό του ρόλο, αλλά εκτίθεται από αυτά που λέει ο άνθρωπος. Τι να πω άλλα, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν άλλο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ μέχρι πού μπορεί να φτάσει η παράκουσή τους. Μιλάμε για παράκουση. Φωνάζω επί 1,5 χρόνο, μην κλείνετε τους λιγνίτες, μην κλείνετε τους λιγνίτες, μην κλείνετε. Και έβγαιναν όλοι οι δημοκράτες, βουλευτές και υπουργοί και μιλήσανε για πράσινα άλογα, πράσινα άλογα, όχι πράσινα άλογα που λένε κάποιοι, για να ξέρεις έτσι. Δεν είναι πράσινα άλογα, πράσινα, δηλαδή πράτην, κάνεις άλογα. Άλογα σημαίνει όχι χλιμίδρισμα, δηλαδή χωρίς σκέψη και λογική. Αλλά όπως έλεγε και ο Αριστοφάνης, όταν περιμένεις να σε σώσει αυτός που σε κατέστρεψε, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που σημαίνει. Να μιλάω με τον πιο απλό τρόπο για να καταλάβετε πολλοί από εσάς, για να μην καταλαβαίνετε, λιγνίτες. Λιγνίτες. Σας έπεισαν ότι το διοξίδιο του άνθρωπου, κλιματική αλλαγή και όλα αυτά και. Δηλαδή παραμύθια της χαλιμάς. Σας δουλεύουν χοντρά για να κονομάνε γερμανικές εταιρείες, γιατί έχουμε την γερμανική ελίτ στην Ελλάδα. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, στελέχη κομμάτων κάτω από την επίρρεια και τις εντολές του γερμανικού παράγοντα και του αμερικανικού. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν γαλλόφιλους, ρωσόφιλους, κινεζόφιλους για να μπορέσουν να λιδωρήσουν και να κατηγορήσουν όλους τους άλλους. Μιλάμε για παράκουση. Σου μιλάει ο Γερμανοτσολιάς και ο Αμερικανοτσολιάς και σε αποκαλεί εσένα που λες ο εθνικός συμφέρον της χώρας μου είναι πάνω απ' όλα και πάνω από κάθε χώρα, οποιαδήποτε χώρα, σε αποκαλεί εσένα φίλο μιας άλλης χώρας. Ο Γερμανοτσολιάς και ο Αμερικανοτσολιάς. Που πραγματικά θα ήθελα η Αμερική να είναι η καλύτερη φίλη της Ελλάδος. Και πρέπει να είναι ως δυτική χώρα που χρωστάει τον πολιτισμό της. Γιατί αν δείτε η Αμερική έχει πάνω από 120 πόλεις με το όνομα Athens. Το ξέρεις αυτό εσύ, ρε. Βάλε Athens. Πόλεις, κομιτείες, κομοπόλεις στην Αμερική. Με το όνομα Athens. Γιατί η Αμερική είναι φτιαγμένη μέσα από τα σπλάχνα του ελληνικού πολιτισμού. Η γλώσσα, η αγγλική. Που δόθηκε από τους Γερμανούς, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά οι Γερμανοί την πήραν από τους Ιταλούς. Η Ιταλία το κυμαϊκό αλφάβητο. Και βαρέθηκα πια. Κουράστηκα πια. Αλλά δεν θα σταματήσω να τα λέω, ρε παιδιά. Να τα λέω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγο ερχόμαστε με δύο βίντεο συγκλονιστικά. Θα δείτε τον κυβερνήτη της Οκλαχώμα, τον Κέβιν Στιτ, ο οποίος προσφεύγει ο ίδιος στη δικαιοσύνη κατά τον Biden. Για το σχέδιο να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και αυτό είναι υπέρ του προαιρετικού. Το υποχρεωτικό τον ενοχλεί αυτόν. Όπως και εμένα. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη θέση του σώματος. Αυτό είναι η δημοκρατία. Σε λίγο από